Καλώς ήρθατε στη νέα εκπομπή podcast που ετοιμάσαμε εδώ πέρα για το Nostalgics, όπου θα συζητάμε διάφορα θέματα αναλόγως του καλεσμένου. Σήμερα, μαζί με τον Απόστολο Ακτύπη, υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Καλησπέρα, πώς είστε? Πολύ καλά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Για μένα τουλάχιστον είναι μεγάλη τιμή. Από αυτά που έχω διαβάσει και έχω δει, είναι τρομερή τιμή. Θα πιστεύω να κάνουμε μια ωραία συζήτηση σήμερα. Θα την κάνουμε, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πάντοτε είναι η επικοινωνία με την νεολαία. Και διότι έχω και δύο παιδιά, αλλά και διότι είμαι πάντοτε εν ενεργεία καθηγητής και με τους φοιτητές μου διασκεδάζουμε, συζητάμε, τελειώνει το μάθημα, βγαίνουμε έξω, πάμε στο καφέ. Με ενδιαφέρει η σχέση με την νεολαία, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Τέλεια, χαίρομαι. Θα ήθελα να πείτε έτσι μερικά πράγματα για την ζωή σας, για να μάθει και ο κόσμος τι είστε, τι κάνετε. Εγώ βλέπω πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα που κάνετε. Είστε ποιητής, είστε συγγραφέας, είστε ζωγράφος, είστε καθηγητής. Πείτε λίγο για τη ζωή σας, πώς άρχισε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, γεννήθηκα στην Αθήνα. Σε πολύ νεαρή ηλικία, γύρω στα 18 μου, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, όπου στη Θεσσαλονίκη σπούδασα αστυνομική. Έπαιξα μπάσκετ στο Δημόκρητο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τα 22 μου, 23, υπήρξα ταυτόχρονα συνδικαλιστής εκείνο τον καιρό και ήμουνα πρόεδρος των φοιτητικών εστιών Θεσσαλονίκης, όπου είχαν γίνει διάφορα επεισόδια, γιατί απαγορευόντουσαν να πάνε τα αγόρια στα δωμάτια των κοριτσιών, και εγώ είχα ξεσηκώσει όλο τον κόσμο λέγοντας ότι αυτό είναι υποκρισία, διότι τι θα αλλάξει από το να επισκεφθώ την κοπέλα στο δωμάτιό της, τη στιγμή που μπορώ να τη δω ακόμη και στο προάβλιο και στο διπλανό κήπο, αν θέλω να βγω. Άρα. Ποια χρονιά ήταν αυτό? 76-77 ήταν. Ξεχνάτε ότι έχω κάποια χρόνια από πίσω μου, κάποια χιλιόμετρα. Τότε είχαν γίνει μεγάλα γεγονότα, είχαν γράψει εφημερίδες. Μετά από αυτό έφυγα, πήγα στο Παρίσι. Στο Παρίσι πήγα διότι. Δύο ήταν οι λόγοι ουσιαστικοί. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι οι διανοούμενοι που αγαπούσα, ο Πουλατζάς, ο Αξελός, ο Ξενάκης, ο Καστοριάδης, όλοι αυτοί βρίσκονταν εκεί και τους οποίους η ζωή με βοήθησε αργότερα και τους γνώρισα προσωπικά και συνεργάστηκα μαζί τους. Και το δεύτερο ήταν ότι η μητέρα μου με έλεγε πάντοτε ότι είχα ένα παππού πολύ ταξιδεμένο, Κερκυραίο, η καταγωγή της μητέρας μου από την Κέρκυρα, ο οποίος είχε περάσει ένα μεγάλο διάστημα, γιατί τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί, στην Γαλλία, στο Παρίσι. Οπότε αυτά είχα φτιάξει ένα μύθο γύρω από το μυαλό μου. Συν ένα βασικό στοιχείο ότι οι σπουδαιότεροι ποιητές που αγάπησα, οι δύο κορυφαίοι ποιητές, μη Έλληνες, ως Έλληνες αγάπησα τον Καβάφη και τον Ελίτη, θα έλεγα και τον Ρίτσο, ας πούμε, ας βάλουμε τρεις που αγαπώ, υπήρχαν δύο κορυφαίοι Γάλλοι ποιητές οι οποίοι είχαν σημαδέψει τα φοιτητικά μου χρόνια, ο Μποντλέρ και ο Ρεμπό. Δύο ποιητές πάνω στους οποίους στηρίχθηκε όλο αυτό που ονομάζουμε νεωτερική ζωή. Θυμάμαι ότι ακόμη στις συνελεύσεις των φοιτητών διάβαζα ποιήση Ρεμπό, ειδικά από το μια εποχή στην κόλαση. Στη Γαλλία έχετε πάει ως φοιτητής, πήγατε όμως. Έφυγα, τελείωσα νομική εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σταμάτησα την καριέρα μου ως μπασκετμπολίστας. Κάνε την καριέρα σου ως μπασκετμπολίστας. Βέβαια, έπαιξα αλφαεθνική. Έπαιξα αλφαεθνική. Βέβαια, στο Δημόκρητο. Ναι. Δύο χρόνια. Ναι. Τρία. Και μετά έφυγα, πήγα στην Γαλλία. Στη Γαλλία πήγατε ως. Για μεταπτυχιακό. Μεταπτυχιακό. Ναι. Α, ναι, ωραία. Πήγα ως μεταπτυχιακό νομικής. Αλλά καθοδόν συνέβησαν κάποια πράγματα και αντί να σπουδάσω νομική, σπούδασα κατευθείαν, πέρασα δηλαδή το τεστ, πήγα στο διδακτορικό φιλοσοφία, με ειδίκευση φιλοσοφία της τέχνης. Τι συνέβησαν? Έτυχε να συναντήσω σε μία δεδομένη αλλά όχι προγραμματισμένη στιγμή τον κορυφαίο ίσως οικαστικό καλλιτέχνη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, τον Γιώσεφ Μπόις, ο οποίος μου άλλαξε όλη την πορεία. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή με προλάβατε όμως, για την νομική, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η απόφαση, ας πούμε, πώς προέκυψε η απόφαση για να σπουδάσετε νομική και πώς γύρισε σε ένα τελείως διαφορετικό, ας πούμε, κόσμο που είναι η τέχνη, έτσι. Ήταν δηλαδή μόνο η επιρροή από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, από τον Joseph Beuys, ή προέκυψε για κάτι άλλο? Ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί θα μου δώσει μια γέφυρα για να συνδέσω δύο διαφορετικά πράγματα. Πάντοτε από μικρός είχα το αίσθημα της δικαιοσύνης.
Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Με βοήθησε η θρησκεία, επειδή οι γονείς μου ήταν θεολόγοι. Με βοήθησε το γεγονός ότι είχα πολλοί φίλους οι οποίοι ήταν αδύναμοι και έβλεπα τα άλλα παιδιά να τα χτυπούν και εγώ ξυπνούσε μέσα μου το αίσθημα των αδυνάτων και έλεγα γιατί να χτυπάς αυτό που είναι αδύναμος, έλα να χτυπήσεις εμένα που κάνω αθλητισμό, που είμαι δυνατός. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, αλλά για κάποιο λόγο έβλεπα τον εαυτό μου υπερασπιστή των αδυνάτων. Αυτή η ταύτιση με τους αδύναμους, που σημαίνει ότι είχα και εγώ ένα αδύναμο σημείο της ζωής, του εαυτού μου μέσα, με έκανε να έχω το αίσθημα της δικαιοσύνης. Η νομική λοιπόν πιστεύω τώρα μετά από χρόνια ότι ανταποκρινόταν σε κάποια βαθύτερα όνειρα τα οποία ήθελα να με κάνουν να λειτουργήσω ως νομικός, ως δικηγόρος. Αλλά όταν τελείωσα την νομική και πήγα να κάνω άσκηση και είδα ότι όχι μόνο δεν τους ενδιέφερε η δικαιοσύνη, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις νομικών γύρω μου ήταν περισσότερο, τους έλεγα, σοφιστές. Δηλαδή τους ενδιέφερε η κυριαρχία και η εξουσία, ακόμη και αν ο πελάτης τους είχε άδικο. Εκεί γκρεμίστηκε όλη μου η αντίληψη για την νομική. Ήθελα να προσπαθήσω ως εισαγγελέας μετά. Αλλά ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο και εγώ έκανα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε ένα και μόνο. Νόμιζα ότι δεν θα τα βγάζα πέρα. Πήγα λοιπόν στη Γαλλία. Εκεί στη Γαλλία, από τη στιγμή που αποφάσισα να μην σπουδάσω νομική, αποφάσισα να ακολουθήσω το αίσθημα δικαιοσύνης μέσα από άλλους τόπους. Ο ένας τόπος ήταν η τέχνη και ο άλλος τόπος η φιλοσοφία. Γι' αυτό και σπούδασα φιλοσοφία της τέχνης. Πιστεύω ότι και τα δύο, και η φιλοσοφία και η τέχνη, έχουν ένα θεμελιακό λόγο, ο οποίος λέγεται δικαιοσύνη. Όπως στη φιλοσοφία, στην προσοκρατική σκέψη, ο Αναξαγόρας και τόσοι άλλοι προσοκρατικοί φιλόσοφοι στηρίζονται στα τέσσερα στοιχεία, τα οποία το ονομάζουν δικαιοσύνη και τα οποία φτιάχνουν τον κόσμο. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα στοιχεία στην προσοκρατική φιλοσοφία? Η γη, ο αέρας, το νερό και η φωτιά. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία ήταν ο εαυτός μου. Έβλεπα τον εαυτό μου ως ένα μικρό κόσμο, ταυτόχρονα τον εαυτό μου ως ένα μέρος του μακρόκοσμου. Εκεί λοιπόν στη Γαλλία όλα αυτά μου δόθηκε ευκαιρία να τα ξεδιπλώσω. Διότι στην Ελλάδα, αν έλεγα εγώ αυτά τα πράγματα, ίσως να μην καταλάβαιναν ή μπορεί και να με αντιμετώπιζαν και με μια ειρωνική αντίληψη όσον ήμουν νέος και ασχολιόμουν αυτά τα πράγματα. Στη Γαλλία με αντιμετώπισαν με ανοιχτή αγκαλιά. Εδώ πέρα βλέπω επίσης έχετε πάει και στη Νέα Υόρκη. Πότε συνέβη αυτό? Και γιατί βλέπω έχετε γνωρίσει τρομερές προσωπικότητες. Όντας στη Γαλλία, ναι. Μπήκα αμέσως, ενώ σπούδαζα φιλοσοφία, μπήκα αμέσως, είχα την τύχη να γνωρίσω αυτόν τον καλλιτέχνη, ο Γιώσεφ Μπόις, και ο οποίος μου έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη. Μετά, μια σχέση που είχα ένας φίλος, δούλευε με κάτι φίλους στην εφημερίδα Λιμπερασιόν. Ποια Λιμπερασιόν όμως? Τη Λιμπερασιόν που ήταν το ξεκίνημά της, τότε την είχε φτιάξει ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Με διευθυντή τον Σέρζ Ζουλί, τη μεγάλη Λιμπερασιόν. Αμέσως μου ζητούν μια συνέντευξη με τον Γιώσεφ Μπόις, την κάνω εγώ, τους τη δίνω, είναι ευχαριστημένοι και μου λένε εάν έχεις νέες προτάσεις είσαι καλοδεχούμενος. Αυτό είναι το άνοιγμα που έχουν οι Γάλλοι και το οποίο το εκμεταλλεύτηκα εγώ. Έτσι μπήκα στην κοινωνία αυτή, μπήκα στη Λιμπερασιόν και εκεί πλέον άρχισα να καλλιεργώ και να εκμεταλλεύομαι όσο γίνεται τη δυνατότητα μου της εφημερίδας, διότι τότε έτυχε να γνωρίσω τον Αλέξανδρο Ιόλα. Το σπουδαίο Αλέξανδρο Ιόλα, ίσως το μεγαλύτερο γκαλερίστα που πέρασε ποτέ στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης ελληνικής καταγωγής από την Αλεξάνδρεια. Ο Αλέξανδρος Ιόλας ήταν φίλος του Άντι Γουόρχολ. Του ζήτησα να με γνωρίσει τον Άντι Γουόρχολ και μου λέει: θα σε γνωρίσω υπό μία προϋπόθεση. Κοιτάξτε πόσες συγκυρίες. Αν μου γνωρίσεις τον Γιώσεφ Μπόις. Άρα έγινε. Ναι, αλλά πώς το έφερε το σύμπαν, γι' αυτό μίλησα για σύμπαν πριν. Γνωρίζω εγώ τον Μπόις. Ο Μπόις με βοηθάει να μπω, λόγω τότε η συνέντευξή μου στη Λιμπερασιόν, και μέσω του Αλέξανδρου Ιόλα λέω στη Λιμπερασιόν: σας προτείνω τον Άντι Γουόρχολ. Χωρίς να έχω μιλήσει με τον Άντι Γουόρχολ. Θα μου την έκανε την γνωριμία ο Αλέξανδρος Ιόλας. Ξεκινάμε εκεί δύο λοιπόν με το αεροπλάνο, πάμε Νέα Υόρκη και εκεί γίνεται η συνάντηση με τον Άντι Γουόρχολ. Δύο χαρακτηριστικά της συνάντησης. Μπαίνω μέσα στο στούντιο, στο περίφημο Factory. Το διάσημο αυτό Factory. Ο Αλέξανδρος Ιόλας κοιτάει τα έργα του Άντι Γουόρχολ, τα οποία είναι δεξιά και αριστερά.
Εγώ μένω λίγο αμήχανος, διότι ένιωσα δέος, έτρεμα. Κυριολεκτικά έτρεμα. Ήταν ήδη γνωστό ο Άντι Γουόρχολ. Ήταν superstar, ήταν να πούμε. Όταν είπα στη Λιμπερασιόν για το ενδεχόμενο να φέρω συνέντευξη, μου λένε σου πληρώνουμε τριπλάσια τα χρήματα, αν τη φέρει συνέντευξη. Εκείνη τη στιγμή βλέπω τον Άντι Γουόρχολ στον ημιόγραφο. Ανέκφραστο όπω ήταν, με αυτά τα ξανθά μαλλιά, σαν μπρόκε. Σαν μπρόκε. Ο οποίο μα κάνει. Χάι. Μίλαγε τόσο χαμηλά και τόσο απόλυτα, που σου δημιουργήσε ένα είδος δέους. Μην τα απολογώ, ανεβαίνουμε πάνω για τη συζήτηση, του λέει ο Αλέξανδρος Ιόλας, είναι ο νεαρός Έλληνας ποιητής που σου είπα. Έχει σημασία αυτό που λέω, ποιητής. Έτσι ξεκίνησα, γράφοντας ποιήση. Και γράφοντας ποιήση με πλησίασαν αυτοί οι άνθρωποι, ο Αλέξανδρος Ιόλας και όλοι οι άλλοι. Γράφοντας ποιήση με πλησίαζε αυτός ο φίλος Λιμπερασιών. Ως ποιητής λοιπόν έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Όχι ποιητής κάποιος που γράφει στίχους. Κάποιος που έχει. Όχι, που γράφει μόνο στίχους. Κάποιος που έχει μια ποιητική αντίληψη του κόσμου. Άρα μπορεί να γράψει ποιητικά και για την τέχνη και για τον κινηματογράφο και για τον αθλητισμό. Για οτιδήποτε. Άμα έχει μια ποιητική αντίληψη, τι σημαίνει ποιητική αντίληψη για να καταλαβαίνει η νεολαία, είναι να μπορείς να βλέπεις τα πράγματα από την εξωτερική του εικόνα και από μέσα. Αυτή είναι η ποιητική αντίληψη. Να κάνω μια ερώτηση. Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον σε αυτές τις προσωπικότητες όπως ο Άντι Γουόρχολ, όπως ο Ζαν Μισελ Μπασκιά, βλέπω εδώ πέρα, Ιβ Σεν Λοράντ. Πάμε παρακάτω, εκεί που έχουμε μείνει. Ναι, με μια χρονολογική συνέπεια. Α, να τα πάμε με χρονολογικά. Ναι, με χρονολογία για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Είμαστε στη Νέα Υόρκη. Ξεκινάω τη συνέντευξη με τον Άντι Γουόρχολ. Έχω τέτοιο τρακ και τόσο λίγα χρήματα που είχα τότε, γιατί μόλις είχα ξεκινήσει. Έτσι, ζούσα δουλεύοντας τα Σαββατοκύριακα σε διάφορα μπαρ. Για να βγάλω την επιβίωσή μου στη Γαλλία. Ήμουν ένα νεαρό παιδί το οποίο είχε το θράσος της δημιουργίας. Την επιθυμία να έχω δημιουργική ζωή. Δεν ήθελα να έχω τη ζωή όπως οι άλλοι. Οπότε πήγαινα και δούλευα σε μπαρ. Είχα λοιπόν ένα μαγνητοφωνάκι, πολύ μικρό, το οποίο δεν είχε μεγάλη αξία. Το βάζω λοιπόν εκεί και ο μεγάλος Άντι Γουόρχολ μιλούσε στο μαγνητοφωνάκι. Κάποια στιγμή μου λέγει διάφορα πράγματα, τον φωνάζουν δίπλα και φεύγει. Και πατάω εγώ το κουμπί για να ακούσω τι έχει πει. Τίποτα. Δεν έγραφε. Όχι, μόνο δεν έγραφε. Τι είχε συμβεί. Δεν είχα απασφαλίσει, δεν τράβησε την ασφάλεια. Αυτά τα μαγνητοφωνάκια είχαν ασφάλεια. Σας μιλάω, νομίζω, το πρώτο μου καρδιακό επεισόδιο, το δεύτερο δεν ξέρω πότε θα έρθει. Το έπαθα τότε. Νόμιζα ότι η καρδιά μου είχε φύγει από το σώμα μου. Ελπίζω μην γίνει και τώρα αυτό, να μην γράφουμε. Φανταστείτε να μην γράφουμε κι εμείς τώρα, να γίνει κάτι τέτοιο. Θα είναι το δεύτερο καρδιακό επεισόδιο. Θα είναι το δεύτερο καρδιακό για μας. Και μετά θα έχουμε το τρίτο. Το πρώτο για μας. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, και έρχεται ο Άντι Γουόρχολ, με βλέπει κατά κίτρινο, μου λέει τι συνέβη. Μασάω τα λόγια μου, αλλά του το λέω. Και εκεί ξεκινάει η μεγάλη γοητεία. Μου λέει, ξέρεις γιατί συνέβη αυτό. Γιατί αυτά που έλεγα ήταν χαζομάρες. Τώρα είναι τα ώρα, ήταν ζέσταμα. Θα τα κάνουμε όμως με το δικό μου μαγνητόφωνο, που ξέρω να το χειρίζομαι, μου λέει. Και έτσι έγινε η συζήτηση, η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ στη Γαλλία. Αν τα δημοσιεύτηκε πάνω από 10-15 εφημερίδες του εξωτερικού της Ευρώπης. Τι χρονολογία περίπου είναι αυτό που συνέβησε? Πρέπει να ήταν, παιδιά, γύρω στο 84 με 85. Στα πικ δηλαδή. Δύο χρόνια μετά πέθανε. Ναι. 85 πρέπει να ήταν. 87 πέθανε και γύρω. Ναι. Και μόλις τελειώνει η συνέντευξη. Προσέξτε, ο άνθρωπος μου λέει, είχα και εγώ κάποιους Έλληνες φίλους, μου άρχισε να μου λέει για τους ποιητές, τον Καβάφη. Ακούω εγώ Καβάφης, για διάφορες έτσι. Και μου λέει, γνωρίζεις άλλο κόσμο εδώ στη Νέα Υόρκη? Λέω, όχι, λέω, τώρα ήρθα για πρώτη φορά. Άλλους καλλιτέχνες γνωρίζεις? Όχι. Έχεις ακούσει ποτέ, σου μου λέει, για τον Ζαν Μισελ Μπασκιά και τον Κιθ Χάρινγκ? Πώς δεν έχω ακούσει, του λέω. Οι δύο μεγάλοι σούπερ στάρ της νέας γενιάς. Ο Κιθ Χάρινγκ είναι αυτός που κάνει τα μικρά ανθρωπάκια, τα οποία τα βλέπετε τώρα σε μπλουζάκια, και ο Ζαν Μισελ Μπασκιά, ο σούπερ στάρ της αφροαμερικανικής ζωγραφικής. Μέγας. Λέω, όχι, θα τους γνωρίζεις. Πώς θα τους γνωρίσω? Τώρα, περίμενε. Τους ειδοποιεί. Και λέει, ο Κιθ Χάρινγκ δεν ήταν εκεί, ήταν στη Γερμανία. Αλλά θα πας να τον δεις εκ μέρους μου, όταν θα σου δοθεί ευκαιρία. Του Ζαν Μισελ Μπασκιά, σε μία ώρα στο Τάδε Μπαρ. Πάω εκεί, συναντώ Ζαν Μισελ Μπασκιά. Δεν το πιστεύω στα μάτια μου. Ο μεγάλος Ζαν Μισελ Μπασκιά, ο οποίος είχε ίδια ηλικία με μένα, ήταν μπροστά μου. Όπως τον περιγράφων, στην Τζίτα και βέβαια υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Ήταν ξεκάθαρο, μιλούσε και ήταν σε μία έντονη νευρικότητα. Μιλήσαμε λίγο,
Πάμε στο ατελιέ του να μου δείξει τα έργα και εκεί ανακαλύπτω ένα Ζαν Μισελ Μπασκιά, ο οποίος ζούσε πραγματικά. Αυτό είναι. Απλοί άνθρωποι, αλλά αυτό που τους κάνει μεγάλους είναι ότι είναι ο εαυτός τους. Προσοχή, θέλω να ακουστεί αυτό που λέω. Νομίζουμε ότι γινόμαστε μεγάλοι επειδή έχουμε γνώσεις. Εγώ έγινα αυτό που έγινα επειδή ήμουν ο εαυτός μου. Δεν έδωσα γη και είδωρ σε κάποιον. Τα γεγονότα ήρθαν προς εμένα. Το ίδιο και ο Ζαν Μισελ Μπασκιά. Σκεφτείτε ότι μέσα στα βιβλία του μου έδινε βιβλία και πέφταν δολάρια τα οποία είχε πληρωθεί. Και τα είχε βάλει στα βιβλία. Αργότερα μάθαμε ότι τον είχαν κατακλέψει όλοι. Και εμένα μου λέει το ίδιο βράδυ ο Ζαν Μισελ Μπασκιά, θα έρθεις κι εσύ με τον Άντι που θα πάμε στη Studio 54. Λέω, στη Studio 54 την δισκοτέκ? Ναι, μου λέει. Μπορώ να μην έρθω. Λέω στον Αλέξανδρο Ιόλα, δεν γίνεται να κάτσουμε 3-4 μέρες παραπάνω. Κάτσε όσο θέλεις, παιδί μου. Εγώ το εισιτήριο είναι ανοιχτό. Με είχε καλέσει. Το εισιτήριο σου το αφήνω ανοιχτό. Θα μένεις στο ξενοδοχείο με δικά μου έξοδα, εφού εξασφάλισε αυτός ότι θα κάνει συζήτηση με τον Boys, τον οποίο ειδοποίησα και είπε ναι. Μην ανησυχείς, κάτσε. Και έμεινα 4-5 μέρες. Να πούμε και σε μερικούς που δεν ξέρουν, στο Studio 54 εμπαίναν όλοι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Δεν έμπαινε όποιος ήθελε. Υπήρχαν μεγάλες σουρές έξω, ναι, και δεν μπορούσε να μπει εύκολα. Εκεί συνάντησα τον Μικ Τζάκερ, τη Μαντόνα, ναι, ναι, τον Yves Saint Laurent. Το ίδιο βράδυ καθίσαμε σε ένα τραπέζι όπου ήταν ο Yves Saint Laurent με τον Yves Berger, τον φίλο του και τον διευθυντή των επιχειρήσεών του. Καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο δέος. Κοιτούσα τον Yves Saint Laurent, δεν άνοιγα το στόμα μου. Έβλεπα λοιπόν έναν άνθρωπο γεμάτο άγχος. Φαινόταν ότι είχε άγχος. Ναι, ένας άνθρωπος αγχώδης, σιωπηλός, ένας άνθρωπος ο οποίος από αυτό το άγχος και από αυτή την κάποια τραύματα τα οποία έχει από την παιδική του ηλικία, δεν ξέρω κι εγώ, χύψη, τα οποία κάποιος μπορεί να τα βρει στη βιογραφία του που κυκλοφορεί, έβλεπε τη μόδα ως τέχνη. Προσοχή. Έχουμε μια αντίληψη εδώ στην Ελλάδα ότι η μόδα δεν είναι τέχνη και ότι είναι απλά ρουχαλάκια κτλ. Δεν είναι έτσι. Οι μεγάλοι σχεδιαστές μόδας φτιάχνουν ρούχα σύμφωνα με τις αρχές του σχέδιου. Τα σχέδιά τους είναι γνήσια έργα τέχνης, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το Μέγαρο Μπομπιντού πριν 3 χρόνια έκανε μια τεράστια έκθεση των σχεδίων του Yves Saint Laurent. Και έτσι μπήκα κι εγώ στην παρέα όλων αυτών των καλλιτεχνών. Να το πάω λίγο από εκεί που ξεκίνησε τώρα αυτή η ιστορία. Για τους νέους, σαν συμβουλή στους νέους, τώρα στην νεολαία που μας ακούει. Για ένα νέο του 2023, που από τη μία μεν έχουμε τη μία πλευρά να λέει καθίστε, δημιουργήστε, επιχειρήστε, καινοτομήστε στην Ελλάδα, αυτή η μεγάλη ανάγκη που υπάρχει, ας πούμε, για να πάει η Ελλάδα ένα-δύο βήματα επιτέλους μπροστά. Από την άλλη έχουμε την άλλη πλευρά που πιέζει και λέει παιδιά, μην χαραμιστείτε στην Ελλάδα, πηγαίνετε έξω, να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, εκεί θα δημιουργήσετε πραγματικά. Να ανακαλύψετε τον εαυτό σας. Κάτι σαν την εμπειρία, ας πούμε, που αναφέρατε τώρα, που αναλύσατε τώρα τη δική σας, που κάποιος άνθρωπος, ένας νέος στην Ελλάδα, αποκλείεται να αποκτήσει, έτσι. Και εγώ από την Ελλάδα ξεκίνησα, δεν ξεκίνησα που θέλω. Ναι, απλά λέω σε τέτοιο βαθμό. Έτσι. Okay. Και για να γνωρίζει τέτοια άτομα στην Ελλάδα, πιθανότατα θα πρέπει να. Δύσκολο. Γιατί ναι, δύσκολο. Μην το αναλύσουμε, ναι, δύσκολο, καταλαβαίνουμε όλοι τι λένε. Δύσκολο, ναι, πρακτικά δύσκολο. Άρα. Μια γνήσια συμβουλή, πραγματικά η αληθινή συμβουλή, τι θα ήταν ανάμεσα στα δύο? Δύο στοιχεία. Τι να κάνει ένας νέος αυτή τη στιγμή που πρώτον, είναι σε... Πρώτον να είναι ο εαυτός του. Τι σημαίνει να είμαι ο εαυτός μου? Να ακολουθώ τα όνειρά μου με μία πληρότητα. Όχι όνειρα απίθανα, δηλαδή ξαφνικά να αποφασίσω και να πω θα γίνω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοίτα, μου έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα γίνεις. Άρα μιλάω για όνειρα τα οποία να προέρχονται από τα βάθη του εαυτού σου. Αυτό που είναι πραγματικά ο εαυτός σου. Δεύτερο στοιχείο. Εγώ δεν προτείνω να φύγω από την Ελλάδα, αλλά το να είναι μόνο στην Ελλάδα δεν φτάνει. Να αποκτήσουν την εμπειρία δηλαδή του εξωτερικού τουλάχιστον. Χρειάζεται, είπε τη λέξη εμπειρία. Ναι. Τι σημαίνει εμπειρία? Σημαίνει ότι ζω στο εξωτερικό και αποκτώ μια αίσθηση ιστορικότητας του τι είναι το εξωτερικό. Είναι αλλιώς να δεις ένα πίνακα του Πικασό, για παράδειγμα, ή να συναντήσεις έναν άνθρωπο από φωτογραφίες περιοδικού, και αλλιώς να σταθείς εσύ ο ίδιος μόνος σου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης απέναντι στον πίνακα του Πικασό. Άλλου είδους ενέργεια θα προσλάβεις από τον γνήσιο πίνακα, άλλου είδους
από μια φωτογράφηση η οποία ενδεχομένως να μην είναι και καλή. Άρα, ταυτότητα, είμαστε Έλληνες, αγαπούμε τη χώρα μας, αλλά δεν κλεινόμαστε. Έχουμε την επιθυμία να προχωρήσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε τη γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική μας ταυτότητα και στην διεθνή εμπειρία. Κατανοητό. Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα ήθελα λίγο να πάμε τώρα και να πάμε στο τώρα όσο γίνεται. Εδώ πέρα είχατε μια έκθεση, ετοιμάζετε μια έκθεση παρουσίαση βιβλίου. Έχω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω έκθεση στην Γκαλερί Χαλκός στη Θεσσαλονίκη, ως ζωγράφος πλέον. Ως ζωγράφος, αυτό έτσι, ακριβώς. Γιατί ζωγραφίζω, γράφω και ζωγραφίζω. Και εκεί έχω μια σειρά από καινούργια έργα. Και ταυτόχρονα στις 4 του μηνός, στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται το νέο μου βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, στο οποίο ο ήρωας είναι ακριβώς ένα πρόσωπο όπως ζητάει, όπως με ρώτησε ο φίλος μου Αποστόλης, ένα τέτοιο πρόσωπο το οποίο αναζητάει να καταλάβει αν είναι δημιούργημα των κέντρων επιρροής ή είναι δημιούργημα κυρίως των δικών του ικανοτήτων. Αυτή τη σχέση περιγράφει αυτό το μυθιστόρημα. Ωραία. Θα παίξουμε πέρα κάποια βιντεάκια, θα δείξουμε για λίγο και το βιβλίο και τα έργα τέχνης. Και αφού μιλάμε για έργα τέχνης, ας πάμε λίγο στο AI, που πλέον έχει γίνει λίγο χαμός με το Artificial Intelligence, που με λίγο περιγραφή μπορεί κάποιος να παράξει κάποια εικόνα. Ποια είναι η γνώμη σας ως ζωγράφος, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να πάρει τα data, το έργο σας, σαν data, σαν πληροφορία, και να δημιουργήσει ένα παρόμοιο έργο τέχνης ψηφιακό. Συγγνώμη, και όχι μόνο εικόνα, και σαν καθηγητής που, σαν την περιοδία του καθηγητή που έχει ο κ. Ζαβέντας, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό paper από την αρχή, μια έκθεση, έτσι, ή μια, πώς το λένε, μια διατριβή. Ωραία. Μεταπτυχιακή, διδακτορική. Προσοχή όμως. Ναι. Ό,τι και να είναι, όσο τελειοποιημένο και να είναι, δεν θα έχει ποτέ αυτό το στοιχείο της προσωπικής εμπειρίας που είπαμε πριν. Δηλαδή, έγιναν ήδη δοκιμές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και ζήτησαν από την τεχνητή νοημοσύνη να πάρει θέση σε μια σειρά από ζητήματα. Για παράδειγμα, να κάνει μια διατριβή, να γράψει ποίηση, να γράψει μυθιστόρημα, να ζωγραφίσει. Τα κάνει όλα αυτά. Τα κάνει. Μια χαρά τα κάνει. Το θέμα είναι άλλο. Ότι κανένα από αυτά δεν έχει το στοιχείο της προσωπικής εμπειρίας. Είναι φευγαλαίες στιγμές, οι οποίες μπορούν να έχουν ένα επιχειρηματικό κέρδος, αλλά δεν έχουν αυτό το στοιχείο της γνησιότητας, της υπογραφής, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή υπογραφής έτσι, αυτό το πράγμα της προσωπικής μεταφοράς μιας εμπειρίας που έχω ζήσει εγώ σαν δημιουργικό υποκείμενο. Το προσωπικό αποτύπωμα που λέμε. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό όμως δεν θα επηρεάσει αρκετά και τη τέχνη, τη κλασική που δεν είναι. Πάντα υπήρχε αυτό. Ας σας φέρνω λίγο πίσω. Στην ίδια εποχή όπως είμαστε τώρα, και ενώ τώρα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, στο δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, υπήρχε την εποχή της νεωτερικότητας, υπήρχε φωτογραφία. Αν διαβάσετε τα άρθρα για τη φωτογραφία τότε, λέγαν όλοι: η φωτογραφία θα σκοτώσει τη ζωγραφική, διότι έρχεται και προτείνει μια αίσθηση της πραγματικότητας η οποία μοιάζει τόσο πολύ. Σαν υποκατάστατο, ναι, ας πούμε, της ζωγραφικής. Ναι. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Στο όνομα, η δημιουργία υπέταξε την φωτογραφία και όχι μόνο αυτό, κατάφερε να συνθιάσει φωτογραφία και ζωγραφική και έχουμε σήμερα πολύ ενδιαφέροντα έργα ανθρώπων οι οποίοι είναι ζωγράφοι και χρησιμοποιούν τη φωτογραφία ή φωτογράφων που χρησιμοποιούν τη ζωγραφική. Άρα, πλούτος είναι αυτό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, αρκεί να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί κάλλιστα να προσαρμοστεί στα καλλιεργητικά δεδομένα. Ο κίνδυνος ποιος είναι? Όταν αυτό χρησιμοποιηθεί για πολεμικές επιχειρήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν δηλαδή θέλω εγώ να πάω να σκοτώσω ή να ανατινάξω κόσμο κτλ. Και φτιάξω γύρω στους 10.000 στρατιώτες ρομπότ, οι οποίοι δεν παθαίνουν τίποτα και πάνε χωρίς καμία απώλεια ή με ελάχιστες τεχνητές απώλειες και σκοτώσουν οτιδήποτε υπάρχει από το ανθρώπινο. Άρα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη που είναι το πρόβλημα. Είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ακριβώς είναι ένα εργαλείο.
αυτή την νόμωση. Αν εγώ τη βάλω στην υπηρεσία τη δημιουργική, το NFT, μιλούσαμε πριν. Το NFT, άμα γίνει σωστή χρήση, δεν αντερεί το original έργο. Ξέρει αυτός που αγοράζει το NFT ότι αγοράζει μία εικόνα του έργου. Και αγοράζει και το πρωτότυπο, γιατί ουσία το πρωτότυπο της εικόνας. Ναι. Και τα δικαιώματα στην ουσία. Το πρωτότυπο όχι. Όχι του γνήσιου. Όχι του φυσικού πρωτότυπου. Όχι του φυσικού πρωτότυπου. Του ψηφιακού. Του ψηφιακού πρωτότυπου, ναι. Άλλο αυτό. Ναι, ναι. Το φυσικό πρωτότυπο το κρατάς εσύ. Μπορείς να κάνεις έκθεση στο μουσείο και να γίνει μια μεγάλη έκθεση με τα φυσικά έργα. Και ταυτόχρονα να πουλάς τα άλλα έργα ως ψηφιακό πρωτότυπο αυτού του έργου ή του άλλου και να κερδίσεις και κάποια χρήματα. Και να κυκλοφορεί και η εικόνα των έργων σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση. Είναι θέμα το πώς θα το δεις. Εγώ κάνω κριτική στην τεχνητή νοημοσύνη και έχω πει επανειλημμένα στις διάφορες εκπομπές. Κάνω κριτική γιατί πάνε να αντικαταστήσουμε τη φυσική ζωή από την ψηφιακή ζωή. Όμως επαναλαμβάνω και εδώ, δεν είμαι εναντίον της ψηφιακής ζωής. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια καλή σχέση ψηφιακής και φυσικής ζωής, ψηφιακής και φυσικής δημιουργίας, για να μπορέσουμε να δούμε τις νέες τεχνικές αποκαλύψεις ως ένα επιπλέον συν στην πορεία που προχωράμε. Με καλύψατε εμένα πλήρως, δεν έχω να πω κάτι πραγματικά. Έχουμε τα ίδια, το ίδιο σκεπτικό θα έλεγα. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε τα έργα σας NFT? Ναι, για NFT, το σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες. Το σκέφτεστε. Το σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες. Μέχρι τώρα δεν το έχω κάνει γιατί δεν είχα κάποιον να μου εξηγήσει ακριβώς. Και δεν είχα και κάποιον να μπορεί να του έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που θα μου πει. Η επιστήμη προχωράει. Η εξέλιξη προχωράει. Ναι. Ακόμη και ο μετάνθρωπος. Προσοχή, ο μετάνθρωπος, γιατί γίνεται πολύ λόγος για τον μετάνθρωπο, ο μετάνθρωπος ένα κίνδυνο έχει. Αν κάποια στιγμή, ζώντας την ψηφιακή ζωή, συμβεί ένα ατύχημα στα ψηφιακά όργανα και ξαφνικά στην ηλικία των 30 ως 40 χρονών ανακαλύψει ότι υπάρχει και μια φυσική ζωή την οποία ο ίδιος δεν είχε ανακαλύψει. Σκεφτείτε κάποιον μετάνθρωπο, κάποιον άνθρωπο που ζει μέσα από τις ρομποτικές αντιλήψεις, ο οποίος κάποια μέρα σπάνε τα ρομπότ, σπάει ο μηχανισμός. Είναι όπως χαλάει το κομπιούτερ. Να σου το πω αυτό ακριβώς. Ναι. Πέφτει μια μέρα το Instagram ή το Facebook και όλοι παθαίνουν πλάκα. Αν δεν έχει ζήσει όμως φυσική ζωή τίποτα, τότε κινδυνεύεις να πας στον ψυχίατρο. Ναι, πιστεύω πάρα πολύ κινδυνεύει να πας στον ψυχίατρο. Οι ψυχίατροι θα έχουν μεγάλη δουλειά τότε. Ισχύει, ναι. Άρα λοιπόν το καλύτερο πράγμα για τους νέους είναι να έχετε και φυσική ζωή και ψηφιακή ζωή. Μην αντικαταστήσετε τα πάντα από την ψηφιακή ζωή. Δηλαδή είναι αλλιώς να πεις σε γνωρίζω μια κοπέλα ή ένα αγόρι μέσα από την ψηφιακή ζωή και αλλιώς να μπορέσεις και σε ένα μπαρ να κάτσεις και να γνωρίσεις κάποιον και να τον κοιτάς στα μάτια και να μιλάς. Πιστεύω είναι και θέμα λίγο συνήθειας, γιατί μπορεί να γνωρίσουν ψηφιακά, πάλι όμως να είναι μαζί, πάλι όμως είναι στο ψηφιακό κόσμο. Είναι θέμα συνήθειας. Οι συνήθειες πρέπει να εμπλουτίζονται ή να αναιρούνται κατά περίοδους. Διότι αν η ψηφιακή ζωή γίνει συνήθεια, τότε δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Η ψηφιακή ζωή θα πρέπει να αυτοαναιρείται διαρκώς. Σωστά. Γιατί... Για να μπορεί ο άνθρωπος να προοδεύει. Νέα εμπειρία είναι αυτό. Κάτι πήγε να πει. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω ότι εάν κάτι το κάνεις και το εκλάβεις ή το διαχειριστείς ή το αντιμετωπίσεις σαν εμπειρία, από μόνο του δεν είναι κακό. Βεβαίως. Όταν όμως αυτό γίνει από εμπειρία, πάει και γίνει αθαιρεσία, ασυδοσία, ναι, το πούμε, ναι, έτσι, ναι, έτσι, ναι, και γίνει συνήθεια, τότε γίνεται καταστροφικό. Έτσι. Άμα θέλεις να μιλήσεις με ένα φίλο σου, ο οποίος είναι σε απόσταση 3 μέτρων, και το μόνο που κάνεις είναι να του στέλνεις μηνύματα συνέχεια. Έτσι. Σου απαντάει κι αυτός. Και μπορεί να είσαι στο ίδιο σπίτι, αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει το θέατρο του παραλόγου του Ιονέσκο. Προσοχή. Όταν ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου στις αρχές του 20ου αιώνα, τότε που ξεκίνησε η λεγόμενη νεωτερική ζωή. Άμα διαβάσετε τη λεγόμενη φαλακρή τραγουδίστρια, ένα από τα αριστουργήματα του Ευγένιου Ιονέσκου, ο οποίος μαζί με τον Μπέκετ είναι οι θεμελιωτές του θεάτρου του παραλόγου και κάποιους άλλους, τι μας δείχνει? Μας δείχνει ένα ζευγάρι το οποίο μιλάει μεταξύ τους. Είστε αυτός? Α, ναι. Α, και εγώ αυτός. Και πού μένετε? Εκεί. Α, και εγώ μένω εκεί. Α, τι παράξενο. Στον τάδε δρόμο? Ναι, και εγώ στον τάδε δρόμο. Μα πού? Στον τάδε αριθμό? Στον τάδε αριθμό. Πού? Στον τάδε όροφο? Στον τάδε όροφο. Μη μου πείτε στο διαμέρισμα 230. Ναι. Πώς είναι δυνατόν? Είμαστε στο ίδιο διαμέρισμα? Ναι.
και είναι το διαμέρισμα αυτό το δωμάτιο κτλ. Δηλαδή ζούμε στο ίδιο σπίτι, στην ίδια εποχή, στο ίδιο διαμέρισμα, στο ίδιο κρεβάτι, κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι, ναι, και δεν γνωριζόμαστε. Ζούμε αυτό το πράγμα ακριβώς τώρα. Αυτό λοιπόν είναι μια επανάληψη μέσω του NFT, μέσω της ψηφιακής ζωής. Αν το ξέρουμε ότι είναι έτσι, μπορούμε να δούμε την ψηφιακή ζωή ως σπουδαία διασκέδαση. Να πάρουμε τα θετικά και να το ευχαριστηθούμε. Μην το δούμε ως εγώ πιστεύω οντολογία και ως αυτοσκοπό. Δεν πιστεύω όμως, δηλαδή μερικοί λένε ότι θα βαρεθεί ο κόσμος, ας πούμε, με το ψηφιακό κόσμο και θα γυρίσει πίσω στο πραγματικό. Εγώ πιστεύω θα γίνει όσο πάει και ένα συνδυασμός πιο ψηφιακός. Θα γίνει πιο ψηφιακός, διότι η επιστήμη προχωράει, αλλά ξαναλέω, θα γίνει ένα συνδυασμός. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, που εγώ διδάσκω και ζω, τι γίνεται. Απ' τη μία έχουμε παιδιά τα οποία, νεολαίες, φοιτητές μου, από 22, από 18 μέχρι 22, οι οποίοι είναι απόλυτα στον ψηφιακό κόσμο. Έχω όμως και άλλους, και είναι και μεγάλη μερίδα, η οποία παίρνει τα ψηφιακά εργαλεία και γυρίζει στη φύση. Ναι. Άρα. Μακάρι να το δούμε και αυτή την επανάσταση. Και ξέρω ότι στην Ευρώπη είναι λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα σου λέει ναι, ναι στο ψηφιακό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τη φυσική μου υπόσταση. Ναι, στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο μέσα στο ψηφιακό κόσμο, αλλά εγώ πιστεύω πάλι επικρατεί λίγο μια τεχνοφοβία. Και ενώ είμαστε μέσα στον ψηφιακό κόσμο, πάλι τεχνολογικά είμαστε λίγο πίσω. Πάλι αργούν να έρχονται πράγματα στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τι θα μπορούσε να. Γιατί η Ελλάδα είναι λίγο πίσω στην καινοτομία. Μήπως αυτό έχει να κάνει με την όλη διαμόρφωση της χώρας. Γιατί δεν είναι μόνο στο ψηφιακό που υπάρχει, είναι πίσω στην καινοτομία. Η Ελλάδα είναι πίσω στην καινοτομία σε όλους τους τομείς. Γιατί μυαλά υπάρχουν. Απόδειξη ότι όταν πηγαίνουν έξω παίζουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Ναι. Γιατί εδώ οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Όταν θες να καινοτομήσεις, έχεις και καλούς μισθούς και έχεις και εργαστήρια τα οποία είναι καταπληκτικά και μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις. Εγώ δηλαδή, παράδειγμα, θέλω να καινοτομήσω φιλοσοφικά. Υπάρχουν τα λεγόμενα think tank, ένα εργαστήριο φιλοσοφίας, όπου συναντιέμαι με άλλους ανθρώπους και ανταλλάσσουμε ιδέες, μας πληρώνουν να πάμε διάφορα ταξίδια και μέσα σε αυτά να κάνουμε διαλέξεις, να συναντήσουμε άλλους ανθρώπους και μέσα υπάρχει από την ανταλλαγή αυτή. Είναι πολυτέλεια στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει budget και δεν υπάρχει και φροντίδα από τις κυβερνήσεις. Η έλλειψη επένδυση στο R&D που λένε, στην έρευνα και ανάπτυξη. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν αφήσει στην άκρη την καινοτομία. Μην ακούτε διάφορα λόγια που λένε. Στην πράξη με ενδιαφέρει εμένα. Να πω και κάτι άλλο. Είναι και στο θέμα της μάθησης. Στο εξωτερικό δεν ξέρω πόσο παραπάνω υπάρχει λίγο πιο καινούργιο μέθοδος μάθησης, αλλά στην Ελλάδα είμαστε και σε αυτό λίγο πίσω. Πάρα πολλές φορές. Είναι πρακτική η μάθηση. Και για να είναι πρακτική, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία έχουν υλικό αντίκρισμα. Εγώ, για παράδειγμα, στους φοιτητές μου, τους λέω αυτά που πρέπει να τους πω, αλλά 2 ή 3 φορές το μήνα θα τους πάρω και θα τους πάω στο Μουσείο Πικασό. Θα τους πάω σε διάφορα μουσεία. Αυτό θέλει έξοδα. Τα έξοδα τα πληρώνει το Πανεπιστήμιο. Εδώ, καταρχήν, δεν μπορείς να πας στο Μουσείο Πικασό, γιατί δεν είναι εδώ. Θα πρέπει να πας στο Παρίσι. Ναι. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα έξοδα. Θα μπορούσε όμως να γίνει λίγο πιο διαδραστικό. Εδώ μόνο στα αρχαιολογικά μπορεί να πας. Τα μαθήματα θα μπορούσαν να γίνουν λίγο πιο διαδραστικά ή θα μπορούσαν να βάλουν μέσα κάποια να δημιουργούν τα παιδιά. Πέρα από τη μάθηση που κάνουν τώρα, τη κλασική, και τις, να θυμηθούμε πράγματα. Γιατί να γίνουν είναι, πιο εργαστηριακά. Πιο εργαστηριακά. Είναι μαθήματα μνήμης. Εγώ πιστεύω και αυτό παίζει ρόλο. Ναι, να γίνει πιο εργαστηριακό το μάθημα. Πιο εργαστηριακό αυτό ακριβώς. Δηλαδή πιο πρακτικό. Πιο πρακτικό. Η μνήμη παίζει σημαντικό ρόλο. Γιατί η μνήμη μας βοηθάει, αλλά όταν είναι σε μόνο ψηφιακό μνήμη. Σε ένα κόσμο που έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη τόσο πολύ από μνήμη, το λέω όχι με ευχαρίστηση. Αλλά για να εξελιχθούμε και σαν ανθρωπότητα, αλλά και σαν άνθρωποι, πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε και λίγο από αυτόν τον τρόπο μάθησης. Γιατί εντάξει, χάνονται. Αλλά και χωρίς μνήμη είμαστε ευάλωτοι στην ψηφιακή εξουσία. Άμα δεν έχουμε μνήμη, γινόμαστε όπως τα άτομα αυτά τα που βλέπουμε στα φιλμ ρομπότ, τα οποία είναι διαχειρίσιμα. Και κάποιος του λέει πήγαινε εκεί και λέει ποιος είμαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, κάνω αυτό που σου λέω. Σημασία είναι να ξέρουμε ποιοι είμαστε μετά και να κάνουμε και αυτό που πρέπει. Μετά το σχολείο, πώς χρησιμοποιούμε όμως τη μνήμη μας. Εδώ πέρα βλέπουμε ακόμα και δεν χρησιμοποιούμε σχεδόν καθόλου. Γιατί πλέον έχουμε ένα κινητό, μας λέει πού να πάμε, πού να στρίψουμε. Πλέον χωρίς GPS δεν μπορείς να πας ούτε δίπλα στο περίπτερο.
Άρα, εγώ ακόμη δεν το έχω μάθει το BCBS και με κοροϊδεύουν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Εντάξει, όταν μιλάω λίγο. Ανοίγω το παράθυρο, παρότι έρχομαι από την Ευρώπη, ανοίγω το παράθυρο και ρωτάω τον κύριο Τάδε απέναντι. Αυτή, για να πάω στην οδό Τάδε, πού πηγαίνουμε. Με κοιτάει παράξενα. Το GPS δεν το βάζετε. Όχι, πες μου εσύ από πού θα πάω. Μου λέει, νομίζω. Πες μου την κατεύθυνση του λέω. Πάω εκεί, ξαναρωτάω έναν άλλον. Το να ρωτώ για μένα μου δίνει τη χαρά να μιλάω με ανθρώπους. Ναι, συμφωνώ. Πρέπει να υπάρξει φυσική επικοινωνία με τους ανθρώπους, αλλά το σχολείο γενικά δεν μας προετοιμάζει για αυτό που έρχεται στη ζωή, ειδικά σε μια ψηφιακή ζωή που γίνεται όσο, και, όσο πιο πολύ γίνεται ψηφιακή. Υπάρχει πρόγραμμα όπως πρέπει και δεν υπάρχουν τα μέσα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Εγώ, ας πούμε, έχω εργαστήριο, φιλοσοφικό εργαστήριο έξω. Ναι. Το οποίο φιλοσοφικό εργαστήριο έχει budget. Καλούμε για διήμερο εργασίας διάφορους φιλοσόφους, διάφορους καλλιτέχνες και γίνεται διάλογος με τους φοιτητές. Αυτοί δεν θα έρθουν έτσι, θα πληρωθούν. Άρα υπάρχει budget για αυτά τα πράγματα. Άμα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι, θα αλλάζετε εδώ πέρα στην Ελλάδα, εκεί που το βλέπετε στη Γαλλία ή στην Αγγλία που, έχετε, ναι. Που είστε καθηγητής. Θα βάζα υπουργό πολιτισμού έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει από τέχνη, έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Και πολιτισμού. Ναι. Και επίσης θα τον έβαζα να έχει και ένα ιδιαίτερο budget ανεξάρτητο από το γενικό budget. Επιμένετε. Και να έχει και μια καλή σχέση με το Υπουργείο Παιδείας. Επιμένετε ότι το budget είναι πολύ βασικό, ε. Δεν είναι μόνο οι ιδέες και όχι. Η φιλοσοφία, να το πω έτσι. Οι ιδέες είναι πολύ καλές. Όπως λέει ο Καντίνσκι, η τέχνη γεννιέται από τη στιγμή που γεννιέται μια μορφή. Και για να γεννηθεί μια μορφή χρειάζεται και ύλη. Όταν γεννιέται ένα παιδί, είναι μια ύλη που συναντιέται μέσα στην κοιλιά της μάνας και μετά γεννιέται με την υλική μορφή. Αλλιώς ιδέες έχει όλος ο κόσμος. Υπάρχει δηλαδή έμψυχο δυναμικό σε ακαδημαϊκό επίπεδο να πλαισιώσει προσπάθειες που θα αναπτύξουν τον πολιτισμό και την επιστήμη στην Ελλάδα. Απλά είναι περιορισμένο. Αυτό λέτε. Δηλαδή ότι υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Ικανότατοι και έξυπνοι οι νεαροί Έλληνες. Ναι. Όχι μόνο νεαροί, έτσι, επιστήμονες ναι. Και, ναι, ναι. Και νεαροί ακαδημαϊκοί. Λέω, και, με την έννοια ναι. Του νέου παιδιών επειδή υπάρχει δηλαδή αυτό το έμψυχο δυναμικό, έτσι. Απόλυτα. Είμαστε δηλαδή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε. Εντάξει, μην πούμε για την Αμερική. Είμαστε ισοδύναμοι και. Βεβαίως. Ισοδύναμοι και πολύ ευφυείς και με όρεξη. Ναι. Αλλά. Λείπουν τα μέσα. Λείπουν τα μέσα. Όταν είσαι υποχρεωμένος να δουλέψεις σε νεαρή ηλικία γιατί δεν έχεις δουλειά, δεν θα κοιτάξεις την έρευνα. Εκεί, άμα δουν ότι είσαι ικανός για την έρευνα, σε ενισχύουν με υποτροφίες. Αλλά όχι σε ένα-δύο άτομα. Σε μεγάλο επίπεδο. Άρα, αν δουν ότι κάποιος είναι ικανός, τον εκμεταλλεύονται. Εδώ εκμεταλλεύονται ξένους. Εγώ το σπίτι που ζω στη Γαλλία, που είναι ένα μεγάλο σπίτι, το οποίο πληρώνω μόνο το 1/10 του σπιτιού, γιατί το πληρώνω. Μου λένε όλοι, παίρνεις τόσα χρήματα. Όχι. Ένα μισή χιλιάρικο παίρνω. Και πώς πληρώνω τέτοιο είδος. Είναι μου το έχει δώσει το γαλλικό κράτος. Εφόρου ζωής. Γιατί έκρινε ότι μέσα από τη δουλειά που έχω προσφέρω στην λεγόμενη γαλλική κοινωνία και στον πολιτισμό. Άρα, μετά από μια απόφαση διάφορων προσωπικότητων, είπαν όχι μόνο σε μένα και σε κάποιους άλλους, σας δίνουμε αυτό το σπίτι για να μπορέσετε να εργαστείτε ως καλλιτέχνες, ως εικαστικοί, ως δημιουργοί, να μπορέσετε να κάνετε συναντήσεις και να προχωρήσετε. Δεν ξέρω, και έτσι κάνω. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω πως όχι. Πολύ ευγενικά το λες. Το λέω πολύ ευγενικά γιατί δεν. Εδώ φτάσαμε στο σημείο ντροπής. Επιμένω. Ναι, okay, ντροπής το... να πληρώνουν οι νεαροί καλλιτέχνες για να κάνουν έκθεση ναι. Ή να πληρώνουν για να βγάλουν ένα βιβλίο. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να μην πληρώνεις για να κάνεις βιβλίο. Ο εκδότης ή ο γκαλερίστας θα έπρεπε να μην παίρνουν από αυτούς. Να υπάρχει ένα ρίσκο. Ο καλλιτέχνης, δηλαδή ο εικαστικός ή ο συγγραφέας, θα έπρεπε γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να πληρώσει για να εκδοθεί ή να εκτεθεί, θα έπρεπε να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Και ο γκαλερίστας θα έπρεπε να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να βρει τα κατάλληλα χρήματα ώστε να μπορέσει να ελκύσει την καλύτερη ποιότητα αυτών. Και όταν είναι και οι δυο τους στην καλύτερη ποιότητα, αυτό έχει και εμπορική αντανάκλαση. Τέλεια. Τώρα θα σας να ρωτήσεις κάτι. Όχι, εντάξει, εγώ είμαι καλυμμένος. Τώρα δεν ξέρω, θέλετε μήπως να πείτε πού μπορούν να σας βρουν ή τι ετοιμάζετε. Ναι, μπορώ να πω ότι έχω μια συνεχή δραστηριότητα, όπως ξέρετε. Αυτόν τον καιρό έχω την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Άρα στη Θεσσαλονίκη, πού ακριβώς για να ξέρουμε να είπαμε, στην οδό Τσιμισκή, στην καλερί Χαλκός.
Είναι δίπλα στην Αγία Σοφία. Ωραία. Θα είναι μέχρι τις 10 Μαΐου. Ελπίζω το επεισόδιο να βγει λίγο πιο πριν. Εσείς ξέρετε. Ταυτόχρονα κυκλοφορεί το νέο μου βιβλίο, το οποίο πρωτοπαρουσιάζω στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει τίτλο «Οι δύο ζωές ενός συγγραφέα» και είναι αυτό το οποίο σας είπα, ένα μυθιστόρημα. Ναι. Θα ακολουθήσει μετά από 15-20 μέρες ένα φιλοσοφικό βιβλίο μου, αλλά με πολύ απλά γραμμένο, απλοϊκά σχεδόν. Τα βιβλία βγαίνουν από κάποιον εκδότη συγκεκριμένο, που μπορούν να τα βρουν, υπάρχουν ναι, online. Και τα δύο, αυτά τα βιβλία, τα δύο τελευταία, βγαίνουν στις εκδόσεις Νίκας. Ναι. Πριν υπάρχει το βιβλίο μου «Διάλογοι», που είναι όλες οι συζητήσεις με όλους αυτούς που συνάντησα. Έχετε και πάρα πολλά άλλα βιβλία. Έχετε 30-32 βιβλία. Ναι, έχετε πάρα πολλά. Αλλά οι «Διάλογοι» είναι εκδόσεις Κάκτος, όπου είναι οι συζητήσεις μου με όλους αυτούς τους διάσημους. Άντι Γουόρχολ, ναι. Μπασκιά, Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Άρα όποιος θέλει να το αγοράσει, υπάρχει online αυτό. Βέβαια. Και σε βιβλιοπωλεία υπάρχει. Αυτό είναι εκδόσεις, το «Διάλογοι» είναι εκδόσεις Κάκτος. Ναι. Τα άλλα δύο, δηλαδή το «Μυθιστόρημα», «Οι δύο ζωές ενός συγγραφέα» και το αυτό που βγαίνει αυτό τώρα, το θεωρητικό που λέγεται «Το τέλος της αισθητικής», και μιλάω για την ψηφιακή ζωή. Σωστά, ναι. Αυτό μιλάω. Αυτό είναι στις εκδόσεις Νίκας. Ωραία. Αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία, υπάρχουν για τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς που έχω γράψει, υπάρχει ποίηση, υπάρχουν πολλά πράγματα και ελπίζω να συνεχίσω, γιατί κάθε φορά που βγάζω ένα καινούριο βιβλίο ή κάνω μια καινούρια έκθεση γραφικής ή κάνω ένα ταξίδι, νομίζω ότι είμαι στην αρχή. Και κανονικά θα έπρεπε, εάν ο Θεός ακούει τη φωνή μου, να μου δώσει, μεγάλη μου χαρά θα το δεχόμουν, 1000 χρόνια ζωής για να συνεχίσω. Τέλεια. Θα το δεχόμουν ευχαρίστως. Αν με ακούει, τον παρακαλώ, ας μου δώσει 1000 χρόνια ζωής. Και εγώ σας το εύχομαι αυτό, να βγάζετε πάντα βιβλία, να σας δίνουν ζωή. Και να είμαι μονίμως ερωτευμένος. Α, ωραία. Να το κάνουμε. Γιατί να το ευχηθούμε κι αυτό. Η δημιουργία είναι έρωτας. Όταν είσαι ερωτευμένος με τη ζωή, με το σύμπαν, με όλα αυτά, με τους ανθρώπους, ναι. Τότε ο έρωτας αυτός δεν είναι μόνο ο έρωτας με έναν άνθρωπο, είναι και ο έρωτας με την όλη δημιουργία, με όλη τη ζωή. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε ρομαντικά. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ και το κοινό, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Instagram, Facebook, θα τα βάλουμε κάτω εδώ πέρα. Βεβαίως, έχω και Facebook. Όποιος θέλει να ακολουθήσει. Και Facebook όμως είμαι κλεισμένος, αλλά να το ξέρουν, μπορούν να δουν. Έχω όμως σελίδα, ναι. Και Instagram. Τι εννοώ κλεισμένος, μην παρεξηγηθώ. Έχω κλείσει τον αριθμό. Α, οι φίλοι είναι Max. Ναι, okay. Εντάξει, ωραία. Γεια όσους μας είδαμε μέχρι τέλος, ευχαριστούμε. Αυτό, κάντε ένα subscribe. Ακολουθήστε μας και στο Spotify, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί τώρα θα το φτιάξουμε. Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.